Συνεχίζουμε εδώ στον ηχό FM 99,8. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρκοπούλου. Γεια σας, αντικαταστήσαμε το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν τα παιδιά μας δίνανε το μάθημα αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Θα θέλαμε να μας πείτε, να μας σχολιάσετε λίγο τα θέματα. Λοιπόν, εντάξει, τα θέματα ήταν βατά. Ήταν η πολιτεία του Πλάτωνα, ναι, που ήταν εντάξει αναμενόμενο από τα αναμενόμενα. Από τα σως που λέμε. Ίσως όχι από τα πολύ πολύ χτυπητά αναμενόμενα, αλλά ήταν εντάξει. Ένα κείμενο που είχε να μπει αρκετό καιρό στις εξετάσεις. Οι ερωτήσεις ήταν βατές, κατανοητές, συγκεκριμένες. Τα ξέραν τα παιδιά, ας πούμε, τα ερμηνευτικά. Ήταν πράγματα τα οποία δεν προκαλούσαν ούτε έκπληξη, ούτε ας πούμε απορία. Ήταν πολύ καλή η διατύπωση στις ερμηνευτικές. Στην εισαγωγή είχε αντιστοίχηση που ήταν πρώτη φορά αυτό. Συνήθως, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με την εισαγωγή να αναπτύξεις, οπότε είχε αντιστοίχηση. Βέβαια, γιατί σου τρώει και χρόνο, ενώ η αντιστοίχηση ήταν πολύ προτιμότερη, θεωρώ εγώ, τους εξοικονομούσε χρόνο. Τα λεξιλογικά ήταν πάλι κανονικά, δηλαδή δεν υπήρχαν δυσκολίες, εκτός από μια άσκηση που ζητούσε να χρησιμοποιήσουν λέξεις στα νέα ελληνικά, με διαφορετική σημασία, εκεί μπερδεύτηκαν λίγο τα παιδιά. Αυτά ως προς το διδαγμένο. Στο αδίδακτο τώρα ήταν λίγο το κείμενο πιο δύσκολο σε κάποια σημεία γιατί ήταν ρητορικό. Ναι. Οπότε ήταν πιο εξειδικευμένο, είχε μια σχετική ορολογία, ας πούμε με τη ρητορική και τη διαλεκτική. Μάλιστα. Αλλά οι ασκήσεις του ήταν πάρα πολύ απλές. Δεν είχε κανένα σύνθετο συντακτικό φαινόμενο. Ήταν απλή αναγνώριση συντακτικών τύπων και μια δευτερεύουσα πρόταση μόνο. Και οι γραμματικοί ήταν περιορισμένες οι ασκήσεις. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές ήταν ένα θέμα που μπορούσαν να το προσεγγίσουν. Απλά οι καλοί μαθητές θα κριθούν από το πόσο αναλυτικά θα απαντήσουν στις ερμηνευτικές και πόσο επιτυχημένα θα κάνουν τη μετάφραση στο αδίδακτο. Μάλιστα. Γιατί εκεί έχει μια μικρή δυσκολία. Σε γενικές γραμμές. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Α, ωραία. Αυτά σε γενικές γραμμές για τα αρχαία. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτή η χρονιά για τα αρχαία ήταν μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά, ναι. Όπως μας είπατε, είναι τεράστιο το πολύ καλό το γεγονός το ότι δεν έπεσε κάτι στην εισαγωγή ανάπτυξης και υπήρχε το θέμα της αντιστοίχησης, που όσοι έχουν δώσει πανελλήνιες και γνωρίζουν σχετικά με την κατεύθυνση των αρχαίων, η εισαγωγή ήταν πραγματικά ήταν κουραστικό το να κάτσεις να αναλύσεις τις ερωτήσεις των αρχαίων. Λοιπόν, οπότε τα σχόλια λίγο για τα παιδιά θέλουμε να μάθουμε πώς η ψυχολογία τους, πώς είναι, αν είναι ευχαριστημένα από το ένα αυτό τα τους. Τα παιδιά σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένα. Ναι. Δηλαδή δεν νιώθουν, ας πούμε, ότι έχουν αφήσει κάτι. Το θέμα είναι τώρα να δούμε πώς θα τους θα αξιολογήσουν, γιατί επειδή ήταν συμβατά τα θέματα, θεωρούν ότι θα υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Ναι. Υπάρχει δηλαδή και μια τέτοια επιφύλαξη, ας πούμε, προς τα θέματα. Είναι βέβαια. Και οι ερμηνευτικές πώς θα αξιολογηθούν. Δηλαδή, εκεί έχουν αμφιβολίες. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές τα παιδιά έχουν καλή ψυχολογία από τα θέματα αυτά. Ναι, και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς θα συνεχίσει και η πορεία τους. Βέβαια, βέβαια. Γιατί αν ήταν τώρα κάποιο πολύ δύσκολο θέμα, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν έτσι με αισιοδοξία για την ιστορία, ενώ τώρα έχουν πιο καλή ψυχολογία και μπορούν να διαβάσουν απερίσπαστα. Μάλιστα, μάλιστα. Υπήρχε κάποιο ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή η προσοχή? Όχι, όχι. Εντάξει, στις ερμηνευτικές τους ζητούσε, ας πούμε, να πούνε με διαφορετικό τρόπο, με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ένα συγκεκριμένο θέμα στο Β1. Ναι. Εκεί τώρα θα μπορούσαν, κάποιοι μπερδεύτηκαν, μου είπαν, ας πούμε, ότι έκαναν σχετικές επαναλήψεις, γιατί τα θέματα λίγο τα νοηματικά επαναλαμβάνονταν. Μόνο αυτό που τους απασχόλησε λίγο, αλλά στις γενικές γραμμές όμως ήταν καλά. Δεν είχαν δηλαδή κάτι το οποίο να τους μπέρδεψε ιδιαίτερα. Μάλιστα. Περιμέναμε πολύ εξεζητημένα πράγματα, αλλά τελικά δεν ήταν τα εξεζητημένα μέσα στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου διαγωνίσματος των Πανελλαδικών. Ήταν πολύ αναμενόμενα όλα. Μπράβο. Να δούμε βέβαια πώς θα έχουν γράψει, έτσι, γιατί... Ναι, γιατί άλλο λέμε και άλλο... Ναι, κάποιες φορές, ας πούμε, τα παιδιά βλέπουν ένα θέμα και τους φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Αλλά και λένε, παγίδες. Ναι, μετάφραση, ας πούμε, εδώ πέρα έχει μια σχετική παγιδούλα στην αρχή της. Ναι. Όπως σας είπα, είναι κείμενο εξειδικευμένο. Είναι για τη ρητορική. Ναι. Τα συντακτικά και τα γραμματικά είναι εύκολα. Κάποιος μπορεί να είπε, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι πολύ απλά
Οπότε μήπως έχουν μια δυσκολία και να κάνουν ένα λάθος. Υπάρχει και αυτό. Κάποιες φορές δεν δεχόμαστε ότι είναι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν τα παιδιά έχουν αφιερώσει τόσες ώρες στο διάβασμα, όταν τους έρχεται κάτι απλό, δεν μπορούν να το εμπεδώσουν, να το καταλάβουν. Πιστεύουν ότι κρύβεται κάποια παγίδα πίσω από αυτό και αναλώνονται σε αυτό το κομμάτι, να ψάξουν να βρουν την παγίδα που κρύβεται πίσω. Βέβαια. Μάλιστα. Σαφώς. Και έχει σχέση βέβαια και με τις βάσεις, το ότι όσο καλύτερα γράφουν οι μαθητές, τόσο ανεβαίνουν και οι βάσεις. Ναι. Εδώ θα υπάρχει στα αρχεία, ας πούμε, θα υπάρξει ένα σχετικός σκληρός ανταγωνισμός, πιστεύω εγώ. Ναι. Και ίσως θα αξιολογηθούν και ερμηνευτικές ερωτήσεις πιο αυστηρά. Γιατί το μέσο θα το πιάσουν, πιστεύω εγώ, όλοι. Ναι. Αυτοί που θα ξεχωρίσουν θα είναι αυτοί που έχουν γράψει το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Στις ερμηνευτικές και στο άγνωστο. Σε όλα τα θέματα, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επεξήγηση που μας δώσατε. Πόσο μάλλον να δώσουμε κι εμείς τη δύναμή μας και τη δική μας ενέργεια για αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν και καταβάλουν όλο αυτόν τον αγώνα και την προσπάθειά τους. Καλή επιτυχία στη συνέχεια και θα είμαστε επικοινωνία για τα επόμενα μαθήματα. Ωραία. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.